Άγνωστοι έκοψαν τα φτερά παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία όταν πριν λίγε μέρε κατέστρεψαν μέσα στη νύχτα τη ζωγραφιά που με κόπο και μεράκι δημιούργησαν στην πλατεία Μικρασιατών, αφήνοντα τι παιδικέ ψυχέ με ένα τεράστιο γιατί απέναντι στην εικόνα τη βεβήλωση. Το παράπονο μας είναι μεγάλο ε, γιατί δεν χωρούσε μάλλον ε, η διαφορετικότητα σε αυτή την πλατεία. Ε, δεν χωρούσε και σκεπάστηκε τον γκράφιτι μας μετά από δύο εβδομάδες ε, με ένα έτσι ακαθόριστο να πω γκράφιτι ε, κάποιου ανθρώπου που ήρθε βράδυ και κατέστρεψε τη δική μας ε, προσπάθεια. Έρχονται οφελούμενοι μας με τους γονείς στην πλατεία, όπως ξέρουμε όλοι έρχονται εδώ για να παίξουν τα απογεύματα κλπ. Το βλέπουν ακόμα το γιατί, δεν είναι μόνο σε εμά, είναι και στα παιδιά τα ωφελούμενα που έχουμε, οι οποίοι μα ρωτούν γιατί το κρύψαμε, γιατί βάφτηκε, γιατί δεν ήταν ωραίο ή δεν άρεσε. Δηλαδή, αρχίζει και δημιουργεί ερωτήματα στα παιδιά που κι εμεί δύσκολα καλούμαστε να απαντήσουμε. Γονείς και παιδιά με αναπηρία λίγο πριν το Πάσχα, μαζί με του εκπαιδευτέ του ΚΔΑΠΑ με μαζί μπορούμε, βούτυξαν στα χρώματα, θέλοντα να στείλουν σε όλου ένα μήνυμα αγάπη και αγκαλιάσματο τη διαφορετικότητα στα πλαίσια των δράσεων Think Blue. Μαζεύτηκαν 50 άνθρωποι που τους φέραμε γι' αυτό το λόγο και με πάρα πολύ χαλαρά λερώθηκαν, βούτυξαν στα χρώματα, έβαλαν πινέλα, έβαλαν τα χέρια τους, αλλά πιο πολύ έβαλαν την ψυχή τους για να ζωγραφίσουν ε, αυτό που είναι για μας η διαφορετικότητα. Ήρθαν παιδιά με κινητικά προβλήματα, δηλαδή από το καροτσάκι που καθόταν, όπως μπορούσε ο καθένας, με το ένα χέρι που... Έχει κάποιο παιδί μια δυσκολία, με το ένα χέρι ζωγράφισε, άλλο έκατσε στο δάπεδο για να το κάνει, γιατί δεν μπορούσε να σταθεί όρθιο. Το σχέδιο αποτύπωνε μια παρέα πέντε παιδιών διαφορετικών μεταξύ του και πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση τη οικαστικού Κατερίνα Γιαβρίδη, δίνοντα πνοή διαφορετικότητα για λίγο στον τοίχο του σπιτιού του πολιτισμού. Δυστυχώ όμω η ψυχή που κατέθεσαν τα παιδιά χάθηκε κάτω από ένα γκράφιτι που πήρε μαζί του όλη την προσπάθειά του. Ένα παιδάκι που είναι ανάποδα για του δικού του λόγου. Ε, ένα άλλο παιδάκι που ο σωματότυπο του είναι πολύ διαφορετικό από τον υπολείπων παιδιών. Και ένα παιδάκι με λαμψό, με ένα άλλο χρώμα δέρματο. Εμά τα παιδιά μα πολλά δεν έχουν λόγο. Όμω έχουν ψυχή και έχουν τρόπο να εκφράζονται με την αλήθεια του.